στα παλαιά Ρούματα. Εκεί πραγματοποιείται μια έκθεση φωτογραφίας και αξίζει να πάμε να γνωρίσουμε τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας. Η έκθεση φωτογραφίας έχει τίτλο «Ο τόπος και οι άνθρωποι του» και πραγματοποιείται στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων παλαιών Ρουμάτων στον Δήμο Πλατανιά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Μπομπολάκη, τον πρόεδρο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα και από εμάς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Για πείτε μας, τι όμορφες και ξεχωριστές και ιστορικές φωτογραφίες έχετε εκεί στο πλαίσιο της έκθεσης. Ναι, να σας πω πρώτα δύο λεπτά. Η ταγένεια της έκθεσης θα γίνει την Κυριακή 17, την διοργανώνει η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1944, ενώ ήδη υπήρχαν οι Γερμανοί ακόμα στα Λαϊκά. Και μαζί με το Δήμο Πλατανιά προχωρήσαμε σε αυτή την πρωτοβουλία, θέλοντας να δείξουμε ένα τόπο που είναι πολύ ιστορικός για την περιφέρεια του Πλατανιού. Γιατί εδώ τα παλιά Ρώματα συμμετείχαν σε όλους τους αγώνες και τόσο στην τουρκοκρατία όσο και στη γερμανική κατοχή, στην απελευθέρωση της Υπήρου και στο μακεδονικό αγώνα. Έχουμε πολλούς χωριανούς οι οποίοι βέβαια έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους γι' αυτό. Να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι εδώ στην έκθεση των φωτογραφιών υπάρχουν πολλοί ιστορικά πρόσωπα για την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και ο Νικόλαος Ζαϊκέρης, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής των Ελληνών και εκλέχθηκε μετά από πρόταση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Η συμβολή του ήταν πολύ σημαντική, ίσως έχει αρνηθεί λίγο από την ιστορία, γιατί όταν ο Ιμπραήμ Πασάς έγινε την Πελοπόννησο και όταν είχε στην ουσία το Μεσολόγιο είχε καταληφθεί και υπήρξε η ηρωική έξοδος, τότε εκλέχθηκε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ομόφωνα, μετά από πρόταση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, όπως σας είπα, ο Νικόλαος Ζαϊκέρης, ο οποίος είχε βέβαια πολλές συνδέσεις με το εξωτερικό, με τους Γάλλους και με τους Άγγλους. Και λοιπόν, τους Άγγλους και τους Γάλλους, οι οποίοι ήρθαν με το στόλο τους στο Ναβαρίνο, έκαψαν το στόλο του Ιμπραήμ Πασά και έτσι στην ουσία σώθηκε η Επανάσταση. Αυτός ήταν ο Νικόλαος Ζαϊκέρης, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για το χωριό μας. Έχουμε βέβαια πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους. Ένας άλλος ήταν ο Μάρκος Ζαϊκέρης, ο οποίος ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και ο οποίος ήταν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο οποίος συνέβαλε πολύ στην οικονομική, ας το πούμε, συνδρομή σαν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος όταν η Κρήτη ήταν υπόδουλη, συγκέντρωνε μεγάλα ποσά και με τα οποία αγοράζονταν όπλα για να συνεχιστεί ο αγώνας των Κρητικών εναντίον των Τούρκων. Βέβαια, σε όλες τις ιστορικές περιόδους έχουμε σημαντικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα στη γερμανική κατοχή, όπου έχουμε την φωτογραφία του Σταματάκη του Στυλιανού ή Σταματού Στυλιανού, όπως το λέγανε εδώ χαϊδευτικά στα παλιά Ρούματα, ένας 70χρονος ο οποίος σκότωσε με κατσούνα ένα Γερμανό αλεξιτοτιστή. Από εδώ από τα παλιά Ρούματα κατέβηκαν στο Μάλεμε γύρω στους 150 χωριανούς. Ο ηρωικός πρόεδρος, έτσι τον αποκαλούμε εμείς στις κοινότητες παλαιών Ρουμάτων, σήμανε με καμπάνα συναγερμό για να μαζευτούν οι Ρουμαθιανοί και να πάνε να πολεμήσουν τους Γερμανούς. Ένας λοιπόν από αυτούς ήταν ο Σταματοστελιανός που σκότωσε με κατσούνα τον Γερμανό. Επίσης ένας άλλος φωτογραφίες. Να σας δείξουμε και τις φωτογραφίες. Πήγαινε, Γιάννη, παρακαλώ, δείξτε. Ναι, έχει ένα θεματάκι λίγο κολλάει, πρόεδρε, και έχει ένα θεματάκι λίγο η σύνδεση. Και έχει κολλήσει λίγο αυτή τη στιγμή. Πιστεύω να το βρούμε, να το προσπαθήσουμε. Βλέπουμε κάτι, βέβαια. Βλέπουμε μεταξύ άλλων. Βλέπετε εδώ λοιπόν μπροστά σας, αυτός με το σκούφο είναι ο παππούς ο Σταματοστελιανός. Εγώ να σας πω ότι επίσης ένας άλλος πολύ γνωστός κριτικός που σκοτώνει με πέτρα τον Γερμανό, ένα Γερμανό, είναι ο Φιτικάκης ο Αντώνης, ο οποίος και αυτός καταγόταν από τα παλιά Ρούματα. Βέβαια αυτός είχε μετικήσει στο Γαλατά και εκεί σκότωσε τον Γερμανό με πέτρα. Να σας δείξουμε, εδώ μπροστά σας είναι λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής αυτός, αν το βλέπετε. Δίπλα του είναι ο Νικόλαος Ζαϊκέρης. Δίπλα του. Εδώ επίσης έχουμε... εδώ έχουμε τον Μαρκουλάκη, τον Μανώλη, ο οποίος ήταν καπετάνιος του Ελλάς
και ο οποίος συμμετείχε σε πολλές μάχες εναντίον των Γερμανών. Εδώ στα Ρούματα υπήρχε ένας μόνιμος λόχος του Ελλάς από 140 άτομα και οι οποίοι στο τέλος όταν οι Γερμανοί είχαν φύγει στα Χανιά, υπήρχε λοιπόν αυτός ο εφεδρικός Ελλάς και ο τακτικός Ελλάς, οι οποίοι είχαν πάρει στην ουσία την κοινωνικότητα του χωριού στα χέρια τους, ιδρύοντας την βιβλιοθήκη τότε το 1944, ίδρυσαν θεατρικό όμιλο όπου έχουμε τις φωτογραφίες εδώ, ίδρυσαν δικαστήρια, είχαν φτιάξει δηλαδή μια οργανωμένη κοινωνία, ενώ δεν υπήρχε ακόμα το επίσημο ελληνικό κράτος. Λοιπόν. Εγώ πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μπράβο, αξιέπαινη προσπάθεια να καλέσουμε τον κόσμο να επισκεφθεί την έκθεση. Χρειάζεται να στηρίξουμε όλοι από τη δική μας την πλευρά αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια. Τα εγγένεια πότε είναι, πάμε να το επαναλάβουμε. Τα εγγένεια είναι λοιπόν την Κυριακή 11 έκτου, την Κυριακή που μας έρχεται, 12 η ώρα το μεσημέρι. Τέλεια, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Θα έχουμε, ναι. Να είστε καλά. Και από εβδομάδα θα τα ξαναπούμε, πρόεδρε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετισμούς, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.